Εάν δεν το καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι η Μαρία Μικατόρου! Γεια σας, παιδιά μου! Καλή αρχή! Όλα καλά, Παναγιά! Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τους αγαπάμε! Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ποδαρικό μας. Τι λες, καλέ! Εγώ εδώ, στη διάθεσή σας. Ανοίξατε και μας περιμένετε. Αυτό, ανοίξαμε. Δεν ξέρω το πρωί, Ντάν. Χαρά και θα πάτε και πάρα πολύ καλά. Και λόγω ποδαρικού. Εύχομαι. Έκανες πολύ ωραίο ποδαρικό. Έτσι, στην αρχή της σεζόν, από Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, έμαθα στον Αντένα, ήσασταν πρώτη σε τηλεθέαση στη ζώνη σου. Ναι. Ήμασταν, και φαίνεται με πολύ μεγάλα έτσι, η θηρία και τηλεπαιχνίδια και ανθρώπου. Έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό αυτή η ζώνη. Αλλά ήταν ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Χαίρομαι πολύ. Είσαι από τους ανθρώπους που λέμε κοιτάνε τα νούμερα, ή από αυτούς που λένε ότι εμένα δεν με ασχολούν οι τηλεθέασεις. Όχι. Τα κοιτάζω και ειδικά στην αρχή, τις πρώτες μέρες, τον πρώτο καιρό, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ξυπνούσα. Ήταν να κοιτάξω τα νούμερα. Τώρα όχι ότι είμαι πιο χαλαρή, πάντα τα βλέπω, αλλά λίγο με λιγότερο στρες, ας πούμε. Εντάξει, τα νούμερα είναι μπούσουλας για μας, για όλους τους ανθρώπους τηλεόρασης. Μας δείχνει την τάση του κοινού. Είναι και καθημερινό, είναι άλλο. Είναι άλλο, είναι κάτι που είμαι εγώ, ας πούμε, που είναι... Ναι, είσαι μόνο εσύ. Και εντάξει, είναι. Και είναι και πολύ ανταγωνιστική αυτή η ζώνη. Πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν το ξέρα. Υπάρχει ανταγωνισμός και εκ των έσω στο σταθμό για αυτή τη ζώνη. Δηλαδή, επειδή μαθαίνουμε ότι ο κόσμος και ο Κοσμάκης θέλει να πάρει τη ζώνη σου. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει, αλλά γενικά στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, μην απατάστε, υπάρχει ανταγωνισμός και στα κανάλια μέσα. Μια χαρά. Βέβαια. Γιατί διαβάζουμε ότι μετά από την απομάκρυση του Γιώργου Λιάγκα από το Late Night Show, υπάρχει και μια σκέψη και θεωρεί ότι μπορεί και να αναλάβει το 6 με 8 το δικό σου, ότι έχει γίνει συζήτηση μεταξύ Γιώργου Λάτσιου και τα συναφή, ότι θα αναλάβει με ένα αντιδελτίο πριν το κεντρικό δελτίο με τον Παπα-Νικολάου στη θέση σου. Και ότι εσύ θα πας αλλού. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ενημερωθεί για τη συνάντηση αυτή η κορυφή. Μα δεν θα είχα κι εγώ κάποια συνάντηση για να μου πούνε ότι αλλάζεις. Μαράκι μου, ίσως να μας πας λίγο πιο κάτω ή πιο πριν. Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί καν αυτό το θέμα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί θα το ήξερα. Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Δεν βάζω το χέρι σου, ναι. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ούτε έχω ενημερωθεί. Λογικά θα πρέπει να το ξέρω κι εγώ. Ο ανταγωνισμός που λες είναι ότι όταν πάει κάτι καλά, γενικά, θέλουν πολύ να το οικειοποιηθούν ή να το καρποθούν ή να καθίσουν σε αυτό. Επειδή είπες για τον ανταγωνισμό, εγώ απλά επειδή μου αρέσει να είμαι απόλυτα ειλικρινή, σου είπα ότι παντού υπάρχει ανταγωνισμός και εσωτερικά. Δεν είναι. Εννοείται. Εδώ υπάρχει στα κόμματα, υπάρχουν παντού. Στις οικογένειες υπάρχουν. Εδώ δεν μιλάνε αδέρφια μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στα κανάλια, υπάρχει. Το θέμα είναι να είσαι μακριά από αυτό. Πώς φαίνεται που είσαι εσύ κυρία και όλοι οι υπόλοιποι πέφτουν μέσα στις τρούπες. Α, δεν είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί και άλλοι που πέφτουν στις τρούπες πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε. Έχω πέσει. Όχι, αλλά θα το κάνω όμως ναι, τον αέρα. Βέβαια πρέπει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το φοβερό είναι ότι καμιά φορά πάμε πουθενά και λένε, ξέρω, δεν πιστεύω να μου άρεσε το φαγητό, θα σε ρίξω μέσα. Αλήθεια. Επειδή τώρα γίνεται μια μετακόμιση τεχνικού περιεχομένου στο σταθμό από τα ΚΑΠΑ, πάτε σε άλλα στούντιο. Ναι. Εμείς φεύγουμε από εκεί, το Still Standing δηλαδή φεύγει από εκεί, γιατί επειδή ετοιμάζει νέες πολύ μεγάλες παραγωγές ο Αντένα, χρειάζεται το πλατό και εμείς θα πάμε σε ένα εξίσου μεγάλο και εντυπωσιακό και πλατό. Τάβανο, νομίζω, σε ένα χωράκι. Είναι υπέροχο πλατό. Και τεράστιο. Πάμε από τα καλά και πάμε στα καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο, να το ξεκαθαρίσουμε, μην νομίζει κανείς ότι. Όχι, έτσι. Γι' αυτό πάμε αλλού. Μαράκι μου, θέλω να σε ευχηθώ για το 2018 πρωτιές. Ευχαριστώ για όλους τους επόμενους μήνες. Και σε εσάς πρωτιές, γι' αυτό ήρθα εγώ άλλωστε εδώ. Για την πρωτιά ήρθα. Να πάτε καλά να σκίσετε με την Άντση μου, το κορίτσι μου. Το τρελό το κορίτσι και φυσικά να σου πω ότι όταν μας βλέπεις να μας στείλεις και μήνυμα για την εκπομπή. Θα κάνω και τρέιλερ. 10 με 1 κάθε μέρα. Σωτήρης Καραμίτζας, Νάνση Νικολαίδου. Νάνση Νικολαίδου, Σωτήρης Καραμίτζας. Μία εκπομπή γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σεξουαλικά υπονοούμενα κυρίως.
Δείτε σε λίγο ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.